40 ημέρες συμπληρώνονται χωρίς το διακεκριμένο νομικό και αγαπητό κριτικό Αντώνη Βγόντζα, που έφυγε σε ηλικία 73 ετών. Ο Αντώνης Βγόντζας ήταν μια σπάνια προσωπικότητα και για το ήθος του και για τη συμπεριφορά του και για την ανθρωπιά του. Αισθάνομαι στη ζωή μου πάρα πολύ τυχερός που υπήρξα συνεργάτης τα τελευταία 3 χρόνια. Τον είχα γνωρίσει από κοντά, είδα τη συμπεριφορά του ανθρώπου και το μεγαλείο του αντρός. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που υπάρχουν. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος πρώτα απ' όλα, σε είδος, σε κύρος, πολύ συμπαθής. Και λυπηθήκαμε πάρα πολύ. Είναι αυτό που θα θυμάσαι πάντα από τον Αντώνη Βγόντζα. Κοίταξε, την καλοσύνη του. Απλός άνθρωπος, συνενετικός. Ήταν, η απλότητά του με είχε συγκινήσει. Δυνατός. Βασικά θυμάμαι την ηρεμία στην αντιπαράθεση των επιχειρημάτων, στα πλήρη και ουσιαστικά επιχειρήματα και στον πολιτισμό τον πολιτικό που επέδειχνε είτε στους φίλους είτε στους αντιπάλους του. Ο ίδιος άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στον χώρο της νομικής που υπηρετούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλλά και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αφού ήταν γνωστός για τους αγώνες του και εξέφραζε πάντα με παρησία τις απόψεις και τις σκέψεις του. Ευπατήδης της πολιτικής, διακεκριμένος νομικός επιστήμονας, ο Αντώνης Βγόντζας λείπει και στο κίνημα αλλαγής, λείπει και στο νομικό του κόσμο. Ο άνθρωπος που ήταν κοντά στο Πασόκ όλα τα χρόνια. Σε όλες τις επικίνδυνες αποστολές που λέμε, ήταν ο δικηγόρος στον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν ο άνθρωπος που στήριξε το Πασόκ όλη τη ζωή και τους δημοκράτες πασοκατζίδες, όχι μόνο το Πασόκ. Ήταν πάντα κοντά μας και τον αγαπούσαμε, είμαστε και εμείς κοντά του και τον θυμόμαστε και τον σκεφτόμαστε πάντα. Συνεργάτες, φίλοι και γνωστοί έδωσαν το παρόν στο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, όπου τελέσκε μνημόσυνο από την οικογένειά του. Την ειλικρίνειά του, την τιμιότητά του και μιλούσε πάντοτε καθαρά για τα πάντα. Έλεγε τη γνώμη του και δεν τον ενδιαφέρε τίποτα. Πρόσχαρος πάντα. Είσαι να πλήρω το κενό. Είναι. Ήταν πολύ δραστήριος. Ο Αντώνης Βγόντζας ήταν ένας καλός άνθρωπος γενικό για όλο τον κόσμο και καλός μου φίλος προσωπικός. Πόσα χρόνια τον γνωρίζατε? Τον γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια. Τι είναι αυτό που θυμάστε πάντα από τον Αντώνη Βγόντζα? Ότι κάθε του κουβέντα έβγανε σε μία τάξη του σχολείου. Είναι μεγάλη απολία και για το Ηράκλειο και για την Ελλάδα. Πολύ σοβαρός, άνθρωπος με το χαμόγελο και γνωστός πολλών πραγμάτων. Απόλυτα ήταν για το Ηράκλειο. Για τον όμιλο της Crete TV δεν επρόκειτο απλά για μια απώλεια, αλλά έχασε έναν δικό της άνθρωπο. Η απώλεια του Αντώνη Βγόντζα δεν προσμετράται με λέξεις, αλλά η θλίψη παραμένει μεγάλη για μια σπουδαία προσωπικότητα και πάνω απ' όλα για έναν ξεχωριστό άνθρωπο που δεν βρίσκεται πια κοντά μας.